Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Μάικλ Φάραντεϊ, Άγγλος φυσικός, ανακάλυψε το φαινόμενο του ηλεκτρομαγνητισμού. Χάρη στον ηλεκτρομαγνητισμό και την αξιοποίησή του, σήμερα έχουμε δεκάδες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στα σπίτια μας, στη ζωή μας, μία από τις οποίες είναι το ηχείο. Θα κατασκευάσουμε σήμερα ένα τέτοιο ηχείο για να δούμε πώς καταφέρνει αυτό τον άθλο να μετατρέπει δηλαδή ηλεκτρομαγνητικά σήματα σε ακουστικά ώστε να κινητοποιούν το τύμπανο του αυτιού μας, να ακούμε μουσική και να ευχαριστιόμαστε. Θα χρειαστούμε ένα πλαστικό κυπελάκι το οποίο θα είναι ο κόνος του ηχείου μας, 30 εκατοστά μπρούντζινο καλώδιο, έναν μαγνήτη, ένα MP3 player οποιοδήποτε κάνει και ένα βίσμα που να ταιριάζει με το MP3 και να καταλήγει σε δύο κροκοδιλάκια. Θα τα βρείτε στα καταστήματα ηλεκτρονικών. Επίσης θα χρειαστούμε βοηθητικά μια οποιαδήποτε μπαταρία μεγέθους α2, λίγο σελοτέιπ και λίγο από αυτό, ξέρετε, που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο όνομα το οποίο δεν θα σας πω για να μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση, το αυτοκόλλητο πολλών χρήσεων, ξέρετε, που είναι σαν τζίχλα ή σαν πλαστελίνη. Παίρνουμε το καλώδιο προσεκτικά, να μην μπλέξει και πάρα πολύ. Αφήνουμε, ας πούμε, 10 εκατοστά ή λίγο παραπάνω στην άκρη. Παίρνουμε μια μπαταρία ή ένα οποιοδήποτε άλλο κυλινδρικό αντικείμενο που χρησιμεύει αποκλειστικά ως καλούπι και τυλίγουμε το σύρμα προσεκτικά σε όλο του το μεγαλείο. Αφαιρούμε την μπαταρία, δεν θα χρειαστεί άλλο, και φτιάξαμε εδώ μια διάταξη που είναι γνωστή ως ποινίο. Παίρνουμε ένα κομματάκι από την πλαστελίνη μας και κολλάμε τη διάταξή μας για να μην χάσουμε τον έλεγχό της. Την τοποθετούμε πάνω στον κόνο του ηχείου μας, δηλαδή στο πλαστικό κυπελάκι. Και αφού το ποινίο μας βρίσκεται στη θέση του, τοποθετούμε πάνω το μαγνήτη, τον κολλάμε καλού κακού και με ένα σελοτέιπ για να μην γίνεται πολύ, με ένα αναπτυράκι και με τις δύο άκρες του μπρούτζινου καλωδίου. Ενώνουμε αυτές τις δύο γυμνές άκρες με τα κροκοδυλάκια μας. Τοποθετούμε το βίσμα στο MP3 player. Πατάμε το play και ακούω μουσική. Λάτε, λάτε πιο κοντά. Πολύ σιγά, αλλά σαφώς μουσική. Καθώς το ρεύμα που εκπορεύεται από το MP3 player περνάει μέσα από τα καλώδια, το ποινίο μας γίνεται ένας ηλεκτρομαγνήτης. Ανάλογα με την αυξομοίωση του ηλεκτρικού ρεύματος, αυξομοιώνεται και το μαγνητικό πεδίο. Τότε έλκει ή αποθεί και τον μόνιμο μαγνήτη με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την ένταση του σήματος. Έτσι, πάλεται ο ηλεκτρομαγνήτης και ο μόνιμος μαγνήτης, και επειδή βρίσκονται σε στενή επαφή με αυτό το κυπελάκι, τον κόνο του ηχείου μας, αναπαράγεται ο ήχος που ακούμε και εφραίνεται η καρδιά.